ξέφυγε από κάθε όριο η νεανική παραβατικότητα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι στο δημοτικό σχολείο της Καρμιώτισσας στα Πάνω Πολεμίδια. Πλέον οι κουκουλοφόροι δεν περιμένουν καν να πέσει το σκοτάδι για να χτυπήσουν. Την περασμένη Παρασκευή μπούκαρα στο σχολείο φορώντας γάνια και κρατώντας λωστούς, λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρηση 6χρονων και 7χρονων παιδιών. Τα έκαναν γκίσμα διάμ μπροστά στα έντρωμα μάτια των καθαριστριών του σχολείου. 4 η ώρα όταν σχόλασαν τα παιδάκια από το λοήμερο σχολείο, 4 κουκουλοφόρους έβαλα στο σχολείο, επιτέθηκα στις δύο καθαρίστριες, τις απείλησαν. Τις έβγαλαν εκτός των αιθουσών, έμπηκαν μέσα στις αίθουσες, βανδάλισαν, πήραν μπογιές, διάφορα υλικά, έσπασαν τους υπολογιστές της τάξης. Οι κουκουλοφόροι διέλυσαν την αίθουσα τέχνης, αναποδογύρισαν γραφεία και θρανία, ανέγραψαν υβριστικά συστήματα στους τοίχους και έσπασαν τζαμαρίες. Φαίνεται ότι είναι ανήλικοι. Καλούμε την αστυνομία να επέμβει πριν να υπάρξουν θύματα. Πριν μερικές μέρες βανδάλισαν το κοινοτικό πάρκο, η κοινότητα εδώ είναι αγανακτισμένη. Το θράσος τους ήταν τόσο που μισή ώρα μετά την αναχώρηση της αστυνομίας επέστρεψαν στο σχολείο και συνέχισαν απτόητοι τους βανδαλισμούς. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στο περιοχή μας, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε. Ήταν η κορυφή του Παγόβουνου. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάλι βανδαλισμούς. Πριν τρεις εβδομάδες το πρωί ήρθα στο σχολείο ανήλικη και χτύπησε έναν παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού. Το Δημοτικό Σχολείο Καρμιώτισσας φρουρείται από φύλακα, αλλά μόνο τις βραδινές ώρες. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού και του Ταλεμεσού για την ενέργεια επιτόπιων εξετάσεων, καθώς επίσης και παραλαμβάνει τεκμηρίου για σκοπούς επιστημονικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις προσεντοπισμών των νεαρών προσώπων συνεχίζουν. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κλεμμένες μπογιές βρέθηκαν σε κοντινό πάρκο. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο.